Λοιπόν, το ζητούμενο για το πανεπιστημιακό τμήμα εδώ της Πρέβεζας δεν ήταν η βάση αν θα είναι 10, 9, 8, 7 ή 6. Το ζητούμενο για το πανεπιστημιακό τμήμα συναντήσεις του Πρίτανη και του Σωτηρόπουλου του Διευθυντή ήταν να αναβαθμίσουμε και να κάνουμε γνωστό ώστε να είναι στην κατηγορία προτίμησης φοιτητών πολύ περισσότεροι φοιτητές και με μεγαλύτερη βαθμολογία. Αυτό προσπαθήσαμε όλο το χρονικό διάστημα και ο Δήμος και η Περιφέρεια, αλλά πολύ περισσότερο μέσω από του Δήμου με τις επαφές που είχαμε με το Γαλλικό Ινστιτούτο για την συνάντηση με τους καθηγητές εδώ στην Πρέβεζα για υποτροφίες φοιτητών σε γαλλικά πανεπιστήμια ή για τη διασύνδεση με γαλλικά πανεπιστήμια με τους καθηγητές και σε ερευνητικό επίπεδο. Δεύτερον, με την προβολή ενός βίντεο τουριστικής προβολής, ο οποίος και έχει ολοκληρωθεί και θα αρχίζει να παίζει σε σχέση με το τι σημαίνει πανεπιστημιακό τμήμα. Τρίτον, με τα ψηφιακά και τα συνέδρια όπου συμμετείχε το Πανεπιστήμιο και το τμήμα στην εκπαίδευση πριν από λίγο χρονικό διάστημα και γενικότερα και με τη βοήθεια των φοιτητών που θα ερχότανε και από το Δήμο αλλά και την Περιφέρεια. Όλα αυτά ουσιαστικά μηδενίστηκαν. Και αντί να έχουμε μία συγκεκριμένη προβολή αυτή τη χρονική περίοδο για να έρθουν ακόμα περισσότερο από τους 78 φοιτητές στην Πρέβεζα, αντί να παίζει τη σπουδαιότητα του συνεδρίου που γίνεται εδώ σήμερα έναρξη στο πανεπιστημιακό τμήμα και τι σημαίνει αυτό το συνέδριο για το πανεπιστημιακό τμήμα, έχουμε πάρει μία τη χειρότερη απόφαση να πω, συζήτηση να πω, γιατί με έχουν μπερδέψει η πλειοψηφία και όχι η ομοφωνία όλων των καθηγητών, με έχουν μπερδέψει ως προς την χειρότερη λύση το να πηγαίνουν οι φοιτητές στα Γιάννενα από του χρόνου ή να κλείσει το τμήμα. Δηλαδή δεν πήραν αποφάσεις τμήματα με 2, με 10 και με 30 φοιτητές και ήρθαν τώρα εδώ να πούνε και να συζητήσουν ότι με τους 78, σχεδόν 80 φοιτητές και ενδεχομένως να φτάσουν και πολύ περισσότερους να γίνει αυτό. Ήταν το χειρότερο που μπορούσε να γίνει αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, δεν το αφήνουμε. Εγώ ζήτησα όπως έρχονται στο ΔΣ και μιλάνε οι καθηγητές και μιλάνε όλοι και παίρνουν ψηφίσματα τόσα χρόνια να γίνει μια συνάντηση με όλους τους καθηγητές στο τμήμα, να καλεστούν ο Δήμαρχος, αντιπεριφερειάρχης ακόμα και αρχηγή παρατάξεων να είναι εκεί οι καθηγητές και να τους δούμε εκεί τι θα μας πούν. Γιατί στα Δημοτικά Συμβούλια έχουμε πάρει αρκετά ψηφίσματα και ξέρουν και τι γίνεται και τι θέλει ο πρεβεζάνικος λαός. Το θέμα είναι αυτοί τι θέλουν και δεν μπορούν μια ελάχιστη καθηγητές και σε σχέση με όλο το προσωπικό να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Εάν είναι απόφαση. Έτσι. Οπότε Δήμαρχε θα πάρετε εσείς την πρωτοβουλία αυτή? Θεωρώ ότι θα πρέπει ήδη ο Πρίτανης και ο Σωτηρόπουλος να πάρουν την πρωτοβουλία αυτή και να μας καλέσουν σε μια συνέλευση, γιατί έγινε η συνέλευση και ενώ με τα λεγόμενα του κυρίου Ιωάννου έπρεπε να μας είχαν καλέσει, ούτε καν μας ενημέρωσαν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και εμείς προχωράμε εδώ για το πανεπιστημιακό και να γίνει μια τέτοια συζήτηση χωρίς τη συμμετοχή ούτε και της επιτροπής που έχουμε ορίσει για την αναβάθμιση του τμήματος μέσω του ΔΣ. Ούτε καν μια ενημέρωση ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Σε τέτοιες αποφάσεις, αλήθεια είναι να είναι μόνο οι καθηγητές. Μάλιστα. Θεωρώ ότι πρέπει να το δουν με μια διαφορετική σκοπιά. Πρέπει να παρουσιάσουν στο Υπουργείο το ότι αναβαθμίζεται και την διεκδίκηση ενός δεύτερου τμήματος και αυτό που λένε ότι θα έρθει ένα δεύτερο διοίκηση επιχειρήσεων ή δεν ξέρω τι ένα δεύτερο, πρέπει να μείνει το πρώτο για να έρθει δεύτερο. Και καλωσδεχούμενα είναι και τα διετή και τα τριετή. Αλλά όμως το πανεπιστημιακό τμήμα είναι αυτό που δίνει το κύρος στην πόλη. Οπότε, Δήμαρχε, αναμένοντας αυτή την πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η ευρεία σύσκεψη που αναφέρετε, ο Δήμος θα πάρει κάποια άλλη πρωτοβουλία, θα κάνει κάποια άλλη κίνηση ή απλά θα περιμένει? Μπορούμε
μπορούμε να το συζητάμε, να το συζητήσουμε και ενδεχομένως και το ΔΕΛΤΑ μπορούμε να κάνουμε και με ένα δημοτικό συμβούλιο ξανά για το θέμα αυτό, αλλά πολύ περισσότερο θα ήθελα να ακούσω, γιατί δεν ξέρω πραγματικά και ποιοι καθηγητές και πόσους από τους καθηγητές είναι αυτοί που συζήτησαν κατά πλειοψηφία να γίνει αυτό. Δηλαδή οι υπόλοιποι ποιοι ήταν. Μάλιστα. Άρα το σίγουρο είναι ότι πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τέτοιες ειδήσεις και τέτοιες αποφάσεις να βγαίνουν. Αυτό που πρέπει να βγει είναι ότι εδώ στην ανωδική πορεία που έχουμε χαράξει για το Δήμο Πρέβεζας και βλέπουμε την αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας, το πώς θα προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους, τη χρηματοδότηση που μπορεί να έρθει από ένα ΕΣΠΑ μέσω της περιφέρειας για τα κτηριακά που επιτέλους παραδόθηκε το κτίριο. Όλες αυτές οι ενέργειες μάλλον προσπαθούν να τις μηδενίσουν. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λίγοι καθηγητές που σκέφτονται αυτό τη μετακίνηση στα Γιάννενα. Όχι, θα έρθουν περισσότεροι φοιτητές του χρόνου, αρκεί να γίνουν συντονισμένες κινήσεις για την αναγνωρισιμότητα, γιατί δεν μπορεί ένα τμήμα να δίνει τόσο πολλούς μεταπτυχιακούς και να μην υπάρχει δυνατότητα να έρθουν 100, 150 ή 200 φοιτητές. Και θέλω να κλείσω και να πω ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε και με την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Αν θυμάστε δημοσιεύματα, λέγαν ότι μειώθηκαν. Γιατί, φέτος πώς αυξήθηκαν. Γιατί έχει 150-170 άτομα. Άρα η αυξομοίωση έχει να κάνει με την καλή προβολή και την αναγνωρισιμότητα του τμήματος. Προφανώς, Δήμαρχε, έχει να κάνει και με τη βάση. Με τη βάση που μείωσε τον αριθμό των εισακτέων. Η βάση, υπάρχουν σχολές που μπήκαν 2 άτομα και 5 άτομα και δεν έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στο γενικό πλαίσιο, δεν μπορεί σε 20 μέρες χωρίς να το δούνε πανελλαδικά το τι θα κάνουνε. Μπορεί να έρθει επιπλέον να του δίνει από το μηχανογραφικό να δηλώνει και άλλη σχολή. Μπορεί η βάση είναι κάτι που συνέβη και πρώτη φορά και το έχω ξαναπεί. Δηλαδή εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε με τη βάση του 5, του 4 να μπαίνουν ή θέλουμε ένα αναβαθμισμένο τμήμα που να δηλώνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές και να το έχουν στην πρώτη προτίμηση. Απλά φαίνεται ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, επειδή και οι καθηγητές ή τέλος πάντων μια πλειοψηφία των καθηγητών τους βολεύει για δικούς τους λόγους να είναι στα Γιάννενα το τμήμα αυτό, κινδυνεύουμε να χάσουμε το τμήμα. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι λίγοι καθηγητές να το σκέφτονται έτσι. Γιατί όλοι, και ο Πρεβεζάνικος λαός και η περιφέρεια και ο Δήμος και όλοι μας προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε και έχουμε κάνει πράξη αυτό που έχουμε πει για την αναβάθμιση του. Να το βγάλουν από το μυαλό. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και με την περιφέρεια και με τους τοπικούς βουλευτές και με όλους τους φορείς όλοι μας θα προχωρήσουμε και ο Δήμος σε έναν αγώνα προκειμένου αυτή η απόφαση. Και θέλω να πω το εξής, ότι μέσα σε όλα αυτά και στην όλη συζήτηση πρέπει τα επιχειρήματά μας να είναι προς την αναβάθμιση του τμήματος. Δηλαδή, όχι μεν, δεν το δεχόμαστε ότι πρέπει να φύγει, αλλά για ποιους λόγους ο κάθε ένας από την πλευρά του, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι βουλευτές βλέπουν μαζί με τους καθηγητές που έχουν πιστέψει οι καθηγητές και υπάρχουν καθηγητές που θέλουν εδώ το τμήμα, πολύ περισσότεροι από αυτούς τους λίγους, για ποιο λόγο το θέλουμε και ποια είναι η προοπτική του τμήματος. Αν δεν υπήρχε τέτοια προοπτική, κύριε Μίχο, δεν θα το κάναμε συζήτηση. Η προοπτική του τμήματος εδώ, του Πανεπιστημιακού Τμήματος, είναι μεγάλη.